Για πρώτη φορά θα πάρω τη δυσκολότερη απόφαση να αγοράσω το ακριβότερο κινητό της αγοράς με σκοπό να αναβαθμίσω τα βίντεό μου και να βγαίνουν καλύτερα σε ποιότητα. Στο βίντεο θα δείτε πώς το αγόρασα, πώς ξόδεψα τα χρήματά μου και πώς το επέλεξα από το κατάστημα και δεν ξέρω αν τελικά το τεστ της κάμερας θα αποδείξει αν άξιζαν όλα αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο και το κινητό που κρατάω στο χέρι μου είναι το ακριβότερο που υπάρχει σε ολόκληρη την αγορά. Σκοπός μου δεν ήταν να πάρω το ακριβότερο κινητό, αλλά το καλύτερο με σκοπό να βγάζω αυτές τις υπέροχες μελισσούλες με την καλύτερη δυνατή εικόνα. Δείτε με πόση λεπτομέρεια βγάζει τις μελισσούλες το καινούριο κινητό. Απλά σοκαριστικό, έχω τρελαθεί τώρα. Γενικότερα, παιδιά, θέλω να σας πω μια μεγάλη αλήθεια: ότι από μικρό παιδάκι που ήμουνα δεν σπαταλούσα ποτέ λεφτά για τον εαυτό μου και σε πράγματα που θα μπορούσα, όπως για παράδειγμα ρούχα ή διάφορα άλλα που αγοράζουν τα παιδιά της ηλικίας. Μου. Ξέρω πόσο κακό είναι να αγοράσει κάποιος ένα τόσο ακριβό κινητό εφόσον πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά ζωάκια πεινάνε στις μέρες μας. Όμως ξέρω ότι όταν έχεις ένα τόσο δυνατό εργαλείο που να μπορεί να καταγράψει όλο αυτόν τον υπέροχο κόσμο γύρω σου, μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Είναι το εργαλείο της δουλειάς μου και δεν προτείνω σε κανέναν να σπαταλήσει τόσα λεφτά για ένα κινητό. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα καινούριο βίντεο και θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα όπου θα σας αποκαλύψω την μεγάλη μου αγορά, τη μεγαλύτερη της ζωής μου. Άρχισα να ψάχνω εντελώς μόνος, αλλά όσο περισσότερα κινητά κοίταζα, τόσο πιο δύσκολη γινόταν η απόφαση. Έτσι, το πρώτο βήμα που ξεκίνησα ήταν να ζητήσω τη βοήθειά σας. Πήρα τη μεγάλη απόφαση και σκέφτομαι να αγοράσω καινούριο κινητό και είμαι ανάμεσα στο iPhone 14 Pro Max και το S22 Ultra. Ξέρω ότι θα χρειαστεί να δώσω πολλά λεφτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βγάζει ωραίο βίντεο τις μελισσούλες και γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο θα παίρνατε εσείς. Η μεγάλη απόφαση της αγοράς ξεκίνησε όταν πήγα στο κατάστημα για να δω από κοντά τα κινητά, να κάνω μερικές δοκιμές και να αποφασίσω ποιο βγάζει καλύτερο βίντεο. Η απόφαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, εφόσον τα κινητά είναι πάρα πολύ καλά όλα και όλα θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Ακούγοντας όλα αυτά τα σχόλια που διάβασα από τις δικές σας συμβουλές, οι περισσότεροι είχατε ήδη αποφασίσει για το ποιο να διαλέξω όσον αφορά την καλύτερη ποιότητα βίντεο στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube που ήθελα να πάρω, γιατί ξέρω ότι βγάζοντας καλό βίντεο μπορώ πραγματικά να αλλάξω τον κόσμο. Η αλήθεια όμως είναι ότι η τελική απόφαση πάρθηκε μετά από αυτό το βίντεο. Ζήτησα τη βοήθειά σας να αγοράσω iPhone ή Samsung, μιας και το κινητό που έχω τώρα είναι τελείως σπασμένο και πρέπει επιγόντως να αγοράσω καινούριο. Πραγματικά με μπερδέψατε, γιατί μου στέλνατε ότι το ένα βγάζει βίντεο το φεγγάρι, ενώ για το iPhone μου είπατε ότι έχει πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Instagram και το TikTok ανεβάζοντας καλύτερα βίντεο. Ωστόσο, η απόφαση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι, γεια σας, ενδιαφέρομαι να πάρω ένα κινητό. Αυτό θα φύγει με τα βρήματα τα μεσημερινά τα κούριερ. Χωρίς δεύτερη σκέψη, λοιπόν, το παρήγγειλα και η παραγγελία μου ξεκίνησε να ετοιμάζεται. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε έξω από τη γενική ταχυδρομική. Έχει έρθει το δέμα που έχω παραγγείλει και πραγματικά είναι οι οικονομίες ολόκληρης μιας ζωής συγκεντρωμένες σε ένα κουτί. Πραγματικά δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ακόμα τι έχω πάρει. Πω, παιδιά, έχω τρομερή αγωνία γιατί αυτό το δώρο πραγματικά δεν το έχω κάνει ποτέ στον εαυτό μου. Ειλικρινά δεν έχω ξαναγοράσει ποτέ κάτι τόσο ακριβό. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί. Το παίρνω, ε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ είναι το κουτάκι που έχω πάρει. Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο μικρό και ότι υπάρχει κάτι τόσο μεγάλης αξίας εδώ πέρα μέσα σε αυτό το πραγματάκι. Πάμε για να θωρακίσουμε το τηλέφωνο μπρος και να πέσουμε θήκες, τζαμάκια κτλ. Όλα. Έτσι πήρα το δέμα στα χέρια και ξεκινήσαμε με τον μπαμπά με το μηχανάκι για το πρώτο διαθέσιμο κατάστημα. Εντάξει, παιδιά, η αγωνία έχει κορυφωθεί, αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν θα. Περίεργο θα είναι, Χάρη. Περίεργο θα είναι, δούμε αν θα μπει καλά τα τζαμάκια. Θα μπει. Όση ώρα προσπαθούσε ο άνθρωπος να μου φτιάξει το κινητό, να μου κολλήσει τα τζαμάκια ουσιαστικά, εγώ χάζευα τα διάφορα πραγματάκια που είχε το κατάστημα και τελικά μου το έφτιαξε πάρα πολύ γρήγορα. Χαίρετε, λέει. Σαρώστε προς τα πάνω, Γιάννη. 1, 2, 3. Φυσικά για τους μάγκες που δεν καταλάβαν, αγόρασα το iPhone 14 Pro Max 1TB χωρητικότητας, το οποίο κοστίζει 2.300 ευρώ και το οποίο είναι πραγματικά ένα κόσμημα και βγάζει ένα βίντεο που πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα. Πω παιδιά, πραγματικά όταν το μεταφέρω με το κουτί του είναι πραγματικά σαν ένα κόσμημα. Αυτό το κινητό είναι πραγματικά ό,τι πιο όμορφο έχω δει στη ζωή μου. Δείτε τις κάμερες πίσω που κατέχουν σχεδόν την μισή ποσότητα του πίσω μέρους του κινητού. Η ομορφιά του είναι πραγματικά φοβερή. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτό το σκατούλι κοστίζει 2.300 ευρώ. Ωστόσο, να σας πω μια μικρή λεπτομέρεια, ότι εγώ λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας κλπ. Έχω μια αρκετά μεγάλη έκπτωση. Οπότε δεν πλήρωσα τόσα λεφτά και θα μπορούσα άνετα να το πουλήσω σε μια πολύ καλή τιμή το συγκεκριμένο κινητό. Αλλά όπως σας είπα, είναι για δουλειά. Δεν είναι για ένα παιχνίδι, δεν είναι για να μπαίνω στο Instagram να βλέπω τα μηνύματα. Είναι για να τραβάω βίντεο. Δηλαδή το πήρα σαν κάμερα, όχι σαν κινητό. Ξέρω πόσος κόσμος θα ήθελε να το αποκτήσει, αλλά να ξέρετε, παιδιά, ότι δεν είναι αυτά τα εργαλεία που μπορούν να μας κάνουν ευτυχισμένους. Σκεφτείτε ότι το προηγούμενο κινητό που έχω είναι τελείως σπασμένο. Δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά. Με κορόιδευαν πολύ και μου έλεγαν πώς γίνεται να έχεις ένα τέτοιο κινητό.
Πάμε να δούμε τώρα μια γρήγορη ματιά μέσα από τα μάτια του κινητού, την κάμερα δηλαδή, το πόσο καλά τραβάει. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βγάλω από κοντά πλάνα τις μέλισσες και μαγεύτηκα, δείτε πόσο τρομερά κινούνται. Αυτές είναι φυλακισμένες και μου έκανε τρομερή εντύπωση, φαίνονται ακόμα και οι τριχούλες. Σοκ, παιδιά, δεν έχω ξαναδεί καλύτερη εικόνα στη ζωή μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι μια πρώτη δοκιμή με το iPhone 14 Pro Max εδώ πέρα στα μελίσσια, μέσα στη φύση, μέσα στο πράσινο. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλύτερο από τα προηγούμενα βιντεάκια, αλλά είμαι σίγουρος ότι το πράσινο και τα χρώματα γύρω μου θα είναι λίγο έως πολύ καλύτερα. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε τις εντυπώσεις σας, αν έκανα μια καλή επιλογή, αν διάλεξα δηλαδή το σωστό τηλέφωνο, αν και ήταν λίγο ακριβό. Και γράψτε κάτω στα σχόλια την γνώμη σας. Αυτά λοιπόν, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο και τα λέμε πολύ σύντομα. Χαιρετώ, παιδιά!